Οι διμερεί επαφέ Ελλάδα-Τουρκία στόχο έχουν την αποκλιμάκωση τη ένταση ανάμεσα στι δύο χώρε, τόνισε από τα Χανιά, όπου βρέθηκε ο νέο Υπουργό Άμυνα και πρώην Αρχηγό ΓΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη. Αυτό τον καιρό και μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έχει φανεί ότι μπορούμε ξανά να ανανεώσουμε ένα διάβλο επικοινωνία με, με στόχο να καταφέρουμε να πέσει η ένταση στο Αιγαίο, εποφελία και των δύο χωρών. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να. Είμαστε μονίμως στη σύγκρουση και να διακινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάποιο ατύχημα με ανεξέλεγχτες εξελίξεις. Ε, την επόμενη εβδομάδα εγώ θα συναντήσω τον ε, Τούρκο ομόλογό μου, με τον οποίο γνωριζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να ε, βρούμε κάποια άκρη, ούτως ώστε να καταφέρουμε να λιγοστέψουμε την ένταση και τις... Ε, και τι επικίνδυνε κινήσει που μπορούν να γίνονται στο Αιγαίο. Ο Υπουργό Εθνική Άμυνα εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου του Ακροτηρίου το 1897 στο πλαίσιο τη Επανάσταση για την Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Είναι σημεολογική η μνήμη γιατί ε, από ό,τι φαίνεται οι δυσκολίες μας δεν τελειώνουν και πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πάντα πρέπει να έχουμε την ε, βουλήσει να αντισταθούμε και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που... και στις ανάγκες που έχει η στιγμή. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στο στάθος των Βενιζέλων και συγκεκριμένα στον Αδριάντα του Σπύρου Καγιαλέ, το επαναστάτη που σήκωσε την ελληνική σημαία που είχε εκτυπηθεί από τις οβίδες των μεγάλων δυνάμεων τρεις φορές. Στην τρίτη φορά μάλιστα, ο Σπύρος Καγιαλές, βλέποντας τον ιστό της σημαίας να έχει καταστραφεί, κάνει το κορμί του κοντάρι και τη σηκώνει ψηλά μια ηρωική πράξη που ουσιαστικά, όπω είχε πει αργότερα και ο Ελευθέριος Βενιζέλο, νίκησε την ευρωπαϊκή διπλωματία. Στον Αδριάντα έγινε επιμνημόσυνη δέηση προ κλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενό λεπτού σιγή και ανάκρουση του ύμνου τη Κρήτη και του Εθνικού ύμνου. Απάντε, απώντε, έπεσαν για την πατρίδα. δεύτερο μέρο πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Ακροτηρίου, στο πρώην Πολυκλαδικό. Κεντρικό ομιλητή ήταν ο Δημήτρη Νικολακάκη, Διευθυντή Υγεία και Κοινωνική Μέριμνας τη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Χαιρετισμού απίφθαιναν οι οργανωτέ, ενώ το πρόγραμμα περιέλαμβανε επίση ριζίτικο τραγούδι από το Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Καγιαλές και του κριτικού χορού από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Χοραφακιών Σταυρού, το Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Καγιαλέ και τον Πολιτιστικό και εξωραιστικό Σύλλογο Στερνών Ακροτηρίου Μινώα.